Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, κύριε Αυγέρη. Καλά είμαι. Καλά. Και όταν μιλώ μαζί σας, καλά είμαι. Α, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, επειδή είστε στον Πειραιά και επειδή τώρα παίζουν και οι περιφέρειες, είπα να έχω και νέα από την περιφέρειά σας. Και θα ξεκινήσω με τα δύσκολα. Εάν θεωρείτε ότι αυτή η μάχη από τον Πειραιά που μετατράπηκε μάχη γιγάντων, έφερε τα αναμενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε ότι ο κύριος Μαρινάκης παραμένει βασικός παίκτης στη δημοτική παράταξη του κυρίου Μόραλη, 13.215. Ο κύριος Κόκαλης, αν αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο προτάθηκε από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο και από τον ΣΥΡΙΖΑ, τρίτος στην Α, έκτος στη Β Πειραιώς. Δεν τον λες ότι κινητοποίησε τις δυνάμεις του Πειραιά και τους Πειραιώτες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει τέτοιου είδου συσχέτιση. Η υποψηφιότητα του κ. Κόκαλη ήταν μια αυτοτελής υποψηφιότητα με βάση την προσπάθεια που ο κ. Κόκαλης κατέθεσε αναφορικά με τα ζητήματα που χρόνια τώρα ασχολείται για το ρατσισμό, για την ξενοφοβία, για το περιβάλλον, για την κλιματική αλλαγή και για μια σειρά από άλλα ζητήματα, τα οποία πέραν της επιχειρηματικής του δραστηριότητας είναι γνωστός και στον Πειραιά και στο Πανελλήνιο χρόνια τώρα. Και με αυτή του την ταυτότητα συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στο ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών. Τώρα, η ισχύ του κυρίου Μαρινάκη με αυτήν την καταγραφή των 13.500 ψήφων σταυρών, όπως ήδη προαναφέρατε, είναι αναμενόμενη. Είναι προϊόν μιας απίστευτης καμπάνιας με κέντρο τον κύριο Μαρινάκη, πανίσχυρης καμπάνιας, με ένα μηχανισμό πανάκριβο και εμφανή σε κάθε πέτρα, σε κάθε γωνιά, σε κάθε σημείο. Αλλά παρόλα αυτά, εάν συγκρίνεται το σκορ του κυρίου Μαρινάκη σε αυτές τις εκλογές που το ψηφοδέλτιο του κυρίου Μόραλη, παρά την συνυπολογιζόμενη και της αποχής που αυξήθηκε, είναι μικρότερο η καταγραφή των ψήφων του κυρίου Μαρινάκη από ό,τι ήταν το 2014. Mm-hmm. Ο κύριος Μαρινάκης δηλαδή δεν μπόρεσε να πετύχει ανάλογη καταγραφή προσωπικής ισχύως σε ψήφους από ό,τι είχε πετύχει το 2014. Μάλιστα. Θέλω να πιστεύω ότι το θέμα που έθεσε ο Νίκος Μπελαβίλας και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως η παράταξη αυτοδιοικηστική, το Πειραιάς για όλους, ότι δεν μπορεί η πόλη να διοικείται από ολιγάρχες και δεν μπορεί ο πλούτος να μεταφράζεται σε πολιτική ισχύ, έχει ανοίξει ένα ζήτημα που θα καθορίσει τις πολιτικές και αυτοδιοικητικές εξελίξεις στον Πειραιά. Να μείνουμε λίγο στα αυτοδιοικητικά, γιατί είστε δημότης Πειραιά, θα κληθείτε να ψηφίσετε στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Φιναλίστ είναι ο κύριος Μόραλης που υποστηρίζεται από το Κίνημα Αλλαγής και ο υποψήφιος που υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα κάνετε? Σήμερα, με τις γνωστές δημοκρατικές διαδικασίες του δικού μας χώρου, η παράταξη Πειραιάς για όλους συγκαλεί Γενική Συνέλευση και θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα mm-hmm. και θα ληφθούν αποφάσεις από όλους όσους συμμετείχαν. Με την ευκαιρία θέλω να πω ότι ανοιχτό μένει το μεγάλο κεφάλαιο της περιφέρειας Αττικής και του Δήμου της Αθήνας και πολλών άλλων Δήμων της Αττικής, του Εγάλεο με τον Δημήτρη Μπίρμπα, του Περάματος με τον Γιάννη Λαγουδάκη, του Χαλανδρίου με τον Σίμω Ρούσο, του Κερατσινίου με τον Χρήστο Βρετάκο, του Ζωγράφου με την Τίνα Καφατσάκη και πολλών άλλων Δήμων σε όλη την Ελλάδα, που οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν να δώσουν μια καινούρια μάχη και για την αυτοδιοίκηση και για τη δημοκρατία. Να έρθουμε με λίγο την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να τελειώσω. Επιτρέψτε μου να συγχαρώ μέσα από το κανάλι της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας, το δικό σας κανάλι, την ΕΤ3, την
κυρία Νατοπούλου και τον κύριο Γιαννούλη για τον σκληρό, άνισο και δύσκολο αγώνα που έδωσαν, που τον έδωσαν με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και με πολύ καθαρή σχέση με τους πολίτες. Κύριε Δρίτσα, επειδή αυτές τις ώρες δουλεύουμε πολύ όλοι εδώ στην Ερτρία και υποδεχόμαστε και πολλές δηλώσεις, και δηλώσεις που έγιναν αλλού, αλλά και δηλώσεις που γίνονται εδώ, νομίζω ότι είστε ο μόνος από το ΣΥΡΙΖΑ που βγήκε και έδωσε αυτό που λένε οι Αμερικανοί όταν δίνουν τα Όσκαρ ή ακόμα και όταν χάνουν, τα credit σε κάποιους ανθρώπους. Δεν ακούσαμε κάποιον να βγει έτσι κυβερνητικός τέλεχος και να δώσει συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που δώσανε και σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά εδώ στη Μακεδονία, άνισες μάχες. Δεν έχει γίνει. Μήπως σας πήρε, δεν βάζω εσάς, βάζω το κόμμα σας, κάτω η μπάλα της ίστας στις ευρωεκλογές, γιατί ενδεχομένως μέσα στη δόση αυτοκριτικής που είχε ο Πρωθυπουργός ανεβάσει τον πύχη και έπνιξαν οι ευρωεκλογές που βλέπαμε στις εθνικές εκλογές τις κατατόπου μάχες και τα επιμέρους ζητήματα. Μήπως χάσατε στα σημεία τελικά τα οποία αρθρίζονται σε 9,5 μονάδες διαφορά της Νέας Δημοκρατίας. Βάλατε πολλά. Να αρχίσω από το, από το ειδικό θέμα. Mm-hmm. Κυρία Αβιέρη, οι πολιτικοί αγώνες και οι αυτοδιοικητικοί αγώνες και οι κοινωνικοί αγώνες και οι εκλογικοί αγώνες δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Δεν είναι βόλεϊ, δεν είναι 1-0, 2-0, 5-0 ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μια προσπάθεια ευθύνης, προτάσεων προς την κοινωνία, η οποία είναι ο τελικός κριτής και αυτός που επιλέγει. Ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, οι ψηφοφόροι έχουν, θα έπρεπε να είναι πολύ συχνότερα, αλλά έχουν τουλάχιστον μια φορά κάθε 4 χρόνια τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την παρουσία, τις προτάσεις, την πολιτική και την πρακτική των πολιτικών δυνάμεων και να κάνουν τις επιλογές αυτές που καθορίζουν τη ζωή τους άλλωστε. Από αυτή την άποψη τίποτα δεν πάει χαμένο, έστω και αν για κάποια περίοδο ή για κάποια συγκυρία δεν αναγνωρίστηκε η πρόταση της Κατερίνας Νατοπούλου ή του κ. Γιαννούλη ή του οτιδήποτε. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Και η ζωή και κύκλους κάνει, αλλά και διαδρομή έχει. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Επομένως, ας χαμηλώσουμε, όχι τους τόνους, η πολιτική αντιπαράθεση και οξία να είναι, αν είναι ουσιώδης, δεν βλάπτει. Mm-hmm. Αλλά ας δώσουμε τις προοπτικές ο καθένας με βάση τις προτάσεις που έχει να αντιπαραθέσει. Και έρχομαι εδώ στις 9,5 μονάδες διαφορά. Ναι, σε αυτό είναι... να σταθούμε λίγο, για να κάνω λίγο έτσι πιο ευκρινές αυτό που είπα σε σχέση με τα σημεία. Παρότι γίνεται και πολλή συζήτηση για το αν τελικά πήρατε το μήνυμα και ότι δεν καταλάβετε. Ακούω μεγάλη κριτική και μεγάλη γκρίνια ότι δεν το πήρατε το μήνυμα και τι ακριβώς έφταξε. Μήπως τελικά δεν είναι ένα πράγμα και είναι ένα άθροισμα πολλών μικρών πραγμάτων το οποίο θρηματίζει και τη μεγάλη εικόνα που εσείς προσπαθήσατε να δημιουργήσατε, αλλά χάσετε σε αυτά τα μικρά σημεία, σαν ένα αγώνα του box, για να χρησιμοποιήσω τον αθλητικό όρο που εσείς αναφερθήκατε. Δηλαδή, δεν ήταν κυρίαρχο το μακεδονικό, αλλά λίγο-λίγο σας έκοψε κάποιες μονάδες. Επηρέασε την ψήφο κάποιων ανθρώπων. Δεν ήταν ο Κυμπουρόπουλος και η αναμέτρηση με τον Πολάκη, αλλά κάποιους τους επηρέασε να πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Κυμπουρόπουλο γι' αυτόν τον λόγο. Δεν ήταν το κότερο κυρίαρχο και ο κύριος Τσίπρας μέσα σε αυτό, αλλά κάποιους μπορεί να τους επηρέασε και να επηρέασε και την εικόνα του μηνύματος αυτό περί πολλών του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές. Ίσως και ένα ευρωψηφοδέλτιο που είχε και κάποιον που δεν ήταν γόνος των πολλών, αλλά είναι ο γόνος μιας γνωστής πλούσιας οικογένειας. Μήπως αυτά τα πολλά μικρά ή μεγάλα ζητήματα ήρθαν και άθροισαν αυτές τις 9,5 μονάδες. Κυρία Αβιέρη, σε αυτά που είπατε θα μπορούσα να προσθέσω και άλλα 5, 15, 25, γιατί πράγματι η εξέταση ενός εκλογικού αποτελέσματος σε βάθος απαιτεί πολυεπίπεδη και πολύπλευρη προσέγγιση. Και αυτά θα αξιολογηθούν. Υπάρχει ο χρόνος. Αρχίσατε όμως αυτή την πολύ εύστοχη παρουσίασή σας με την βεβαιότητα ή τη λανθάνουσα βεβαιότητα, να το πω καλύτερα, όπως την εκφράσατε. Δεν ξέρω αν πραγματικά έτσι το πιστεύετε.
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε το μήνυμα. Όχι, όχι, δεν ακούσατε. Είπα ότι ακούγεται τις τελευταίες ώρες πολύ έντονα από στην κριτική, στη δημόσια κριτική, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε. Δεν το μεταφέρω ως δική μου άποψη. Αυτό όμως αυτό τώρα δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα που το μεταφέρω, το ακούτε και ο ίδιος, έτσι, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, το διαβάζετε. Το ακούω, αλλά δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ακόμα κατασκευασμένη επιλογή ενός πανίσχυρου μηντιακού και πολιτικού συστήματος και οικονομικού συστήματος που θέλει να βάλει την ατζέντα. Ποια ατζέντα? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάλαβε τίποτα, ότι έχει αρχίσει η φαγωμάρα στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, ότι αμφισβητείται ο Τσίπρας, ότι πάνε για διάλυση. Αυτά δεν προκύπτουν από την πραγματικότητα, προκύπτουν από την ατζέντα που οι αντίπαλοι μας θέλουν να βάλουν ως κυρίαρχο θέμα. Επομένως, δεν μπορώ εγώ να απαντώ σε πράγματα που δεν αντιστοιχούν σε πραγματικότητες. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το μήνυμα πήρε, το κατέδειξε άλλωστε η απόφαση του Πρωθυπουργού και της πολιτικής γραμματείας εκείνο το βράδυ των εκλογών με την απόφασή μας να πάμε σε εκλογές. Τι περισσότερο μπορεί αυτό να συμπυκνώσει από το ότι ελήφθη το μήνυμα, ότι έχουμε πράγματι στις ευρωεκλογές, στην Ευρωκάλπη, μια σαφή μείωση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ και μια σχετική αύξηση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτή την άποψη, προφανώς το μήνυμα ελήφθη και το μήνυμα αυτό θα μεταλαμπαδευτεί και θα ενσωματωθεί στη νέα πρόταση που θα καταθέσουμε εν ώψη των βουλευτικών εκλογών απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τώρα πια στις 7 Ιουλίου ο ελληνικός λαός θα κληθεί όχι να εκλέξει ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή, αλλά να εκλέξει κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Και άρα οι ευθύνες του καθένα μας απέναντι σε αυτό ποιους και με ποιο πρόγραμμα και με ποιο περιεχόμενο και με ποιους στόχους θα εκλέξουμε για να κυβερνήσουν τη χώρα την επόμενη τετραετία, είναι μείζον ζήτημα, πολύ πιο συγκροτημένο και πολύ πιο κρίσιμο από αυτό που ετέθη στους Έλληνες πολίτες στις εκλογές για την Ευρωβουλή. Άρα τίθεται και θέμα στρατηγικής. Θα ήθελα να θέσω έτσι ένα ζήτημα, γιατί πολλές φορές αναφέρεστε σε αυτό το μηδιακό σύστημα και τώρα και στο παρελθόν. Τι ήταν όμως αυτό που στο παρελθόν, γιατί ήταν και ένα μικρό κόμμα που δεν είχε και πόρους, δεν είχε και τεχνογνωσία, δεν είχε και τόσους ανθρώπους, κατάφερνε να υπερβεί αυτό το μηδιακό σύστημα και να έχει τη δυναμική και το λαό μαζί, και τώρα δεν μπορεί να το υπερβεί και στέκεται σε αυτό, δεν μπορεί να το αναχαιτήσει. Να δεχτεί κανείς ότι έτσι είναι, είναι ένα μηδιακό σύστημα που είναι αμήλικτο. Γιατί δεν μπορεί να το υπερβεί? Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να καταφέρει, όπως τα κατάφερε όταν ήταν ο μικρός Γολιάθ, ο Δαβίδ, συγγνώμη. Πολύ, πολύ, πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Κέρια θα έλεγα. Πραγματικά κέρια, δεν είναι κομπλιμέν. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την προηγούμενη περίοδο πάλεψε με πολύ ισχυρούς αντιπάλους για να καταδείξει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι όχι μόνο είναι ανάγκη αλλά και δυνατότητα να συγκροτήσουμε μια άλλη πορεία για να βγούμε από τη χρεοκοπία και κατ' επέκταση και από τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Περάσαμε διάφορες φάσεις σε αυτό, το ξέρετε όλοι, δεν θα τις επαναλάβω τώρα, δεν υπάρχει ο χρόνος. Απέναντι σε αυτό πράγματι, αυτό το κόμμα, το παλαιότερα μικρό και τώρα πια στηριγμένο στην εντολή του ελληνικού λαού και αυτή η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, κυρία Βιέρη, και μπορώ να το αναλύσω χωρίς υπερβολή καμία, πέτυχε ένα άθλο να βγάλει βήμα-βήμα τη χώρα και να ανασυντάξει και την κοινωνία και την οικονομία σε αυτό το επίπεδο που τα κατάφερε μέχρι στιγμής. Είναι άθλος το ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητάμε με προοπτική τη νέα τετραετία με όρους πολύ διαφορετικούς, με σταθερότητα, με δημοσιονομικό έλεγχο, με δυνατότητες νέου πλούτου, με προοπτική δημοσιονομική σταθερότητας με πάνω από 20 δις μαξιλάρι, με δυνατότητα χωρίς μονομερείς ενέργειες να διεκδικήσουμε μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, με δυνατότητα να αναδιατάξουμε τις στρατηγικές μας. Αυτά δεν έγιναν τυχαία. Τώρα λοιπόν, που ακριβώς μπαίνουμε στη νέα περίοδο, προφανώς τα προβλήματα στον ελληνικό λαό παραμένουν.
Μεγάλο ναι. τμήμα ξέρετε του ελληνικού λαού δεν είναι, ζει γιατί δύσκολα. Προσπαθούμε και εμείς, συζητάμε με τον κόσμο. Εχθές ήμουνα σε ένα ζευγάρι που έχει ένα μικρό μαγαζί που επιδιορθώνει ρούχα. Γινόταν ένας χαμός, γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμος το κάνει αυτό. Ο άντρας είναι 67 χρονών, κοντά στα 60 η γυναίκα. Και σκεφτόμασταν όλη αυτή την ιστορία με τις συντάξεις. Ξέρετε τι είπε? Ότι πριν είχα μία προοπτική και ένα σύνθημα που έλεγε, και ήταν και κλεμμένο το σύνθημα, κλεμμένο από την ιστορία, από αυτό το δημοψήφισμα στην Χιλή, που δεν το πήγε αρνητικά, αυτός που την είχε εμπνευστεί αυτή την καμπάνια κόντρα στον Πινοσέτ, το πήγε πολύ θετικά. Η ελπίδα έρχεται. Τώρα μου είπε ο άντρας, μου δεν έχω ελπίδα, έτσι θα πεθάνω. Άρα όποιος και να έρθει είναι το ίδιο. Πώς θα πείτε το σύνθημα, πείτε το πολιτικό αφήγημα, ιδεολογικό αφήγημα. Πώς θα ξαναγεννηθεί, με ποιο λόγο και με ποια πράξη, με ποιο προγραμματικό λόγο αυτή η ελπίδα στους ανθρώπους. Ξανά, ούτως ώστε να μην διαψευστούν μια και καλή και πούνε αφού δεν το κάναν αυτοί, δεν έχω ελπίδα σε κανέναν. Όποιος και να έρθει το ίδιο, θα τους τιμωρώ μόνο, έτσι θα ψηφίζω. Κυρία Βιέρη, εάν αυτός ο πολίτης έχει χάσει την ελπίδα του, αυτό είναι μια τεράστια ευθύνη για μας. Και όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλο το πολιτικό σύστημα και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Πράγματι, δεν είναι μόνο αυτός. Δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση. Ο ελληνικός λαός έχει υποστεί μια μεγάλη συντριβή. Χρεοκόπησε η χώρα ως μειόφιλε. Γιατί χρεοκόπησε? Η Ελλάδα. Η Ελλάδα που ήταν από τις πλουσιότερες 30-40 χώρες του κόσμου σε ακαθάριστο εθνικό προϊόν, που ήταν μέλος της Ευρωζώνης. Πώς χρεοκόπησε? Όταν λοιπόν, και είναι τόσο απλό πράγμα η χρεοκοπία, ξεπερνιέται τόσο εύκολα. Όταν έχει χάσει την ελπίδα του λοιπόν ένας πολίτης, είναι ό,τι χειρότερο και για την χώρα και για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Προφανώς λοιπόν έχουμε υποχρέωση να στηρίξουμε κάθε έναν που περνάει δύσκολα, και αυτή η κυβέρνηση το έκανε με όσους τρόπους και όσα εργαλεία μπορούσε, και να ανοίξουμε δρόμους. Ποιους δρόμους? Δρόμους ανάπτυξης για όλους. Αυτό δεν είναι ένα σύνθημα. Οι προτάσεις του κ. Μητσοτάκη, που τώρα τις έχει έτσι φρεσκάρει και θέλει να τις παρουσιάσει ως κάτι καινούριο, είναι πανάρχιες, παμπάλιες. Είναι οι προτάσεις της Θάτσερ, του Ρέιγκαν. Τι έκαναν αυτές όταν εφαρμόστηκαν? Παρήγαγαν μεν πλούτο για λίγους, το περίφημο 1% της Wall Street, που έχει τόσο πλούτο όσο έχουν όλοι οι υπόλοιποι εκατομμύρια άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη. Η φτώχεια αυξήθηκε, οι ανισότητες μεγάλωσε, η εγκληματικότητα μεγάλωσε, και οι λύσεις από τις νεοφιλελεύθερες επιλογές δεν δόθηκαν. Και τώρα είναι σε αμφισβήτηση και στην Αμερική και στην Ευρώπη και παντού. Και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να τις εμφανίσει ως φρέσκες προτάσεις αυτές. Δεν είναι καθόλου φρέσκες. Ναι, αλλά φαίνεται είναι τώρα να τις αποδέχεται ο κόσμος. Και πάμε στο αρχικό ερώτημα, είναι τώρα. Όχι, δεν λέω ότι εσείς με μπερδέψατε. Μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα ότι αποδέχεται ο κόσμος. Η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές πήρε 33%. Και να κλείσουμε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 24,5%. Έχουμε μπροστά μας εθνικές εκλογές. Υπάρχουν και όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα. Υπάρχει ένα φάσμα δυνάμεων. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι μπροστά μας. Δεν είμαστε ούτε γαλατικό χωριό, ούτε επαρχία. Είμαστε κομμάτι μιας παγκόσμιας κοινωνίας και κυρίως μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας, που αυτά τα ζητήματα αφορούν όλους, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ό,τι γίνεται στη Γαλλία επηρεάζει την Ελλάδα, ό,τι γίνεται στο Brexit της Αγγλίας επηρεάζει την Ελλάδα, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα επηρεάζει την Ισπανία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία. Από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να στεκόμαστε σε μονοσήμαντες προσεγγίσεις και κυρίως σε φοβικές προσεγγίσεις. Η ελπίδα υπάρχει, η ελπίδα είναι στα χέρια μας, είναι στην αλληλεγγύη, είναι στο καθαρό μυαλό, είναι στο πολιτικό προσωπικό που δεν κάνει πελατειακές σχέσεις και δεν κάνει καριέρες με πελατειακές σχέσεις,
αλλά έχει ανιδιοτέλεια και αυτό είναι στη συντριπτική του πλειοψηφία το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ και είναι καταδεδειγμένο. Μπορεί ο καθένας να επιλέγει κάτι σποτάκια ή κάτι σημεία συμπεριφορών και να τα μεγιστοποιεί και να τα γενικεύει, αλλά αυτό είναι το πολιτικό προσωπικό του ΣΥΡΙΖΑ. Άνθρωποι καθημερινοί, ανιδιοτελείς, γνώστες, μελετημένοι και κυρίως στρατευμένοι. Αλλαγές δεν πρέπει να γίνουν. Αξίες. Αυτό που λένε ότι δεν βοήθησε η οργανωτική δομή του ΣΥΡΙΖΑ να μπει νέος κόσμος, γιατί κατηγορήθηκε μέσα σε όλα τα άλλα και ο εκλογικός και κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις περιφέρειες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε πολύ καλά και το ξέρει όλος ο ελληνικός λαός, ότι προηγήθηκε στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είναι η νεότερη γενιά. Και ακολούθησαν το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη πολλοί άλλοι. Αυτά έχουν και τα πισωγυρίσματά τους. Προφανώς είναι ανοιχτά όλα. Χάρηκα την κουβέντα. Παρακολουθούσε και ο κύριος Κουρέντας. Δεν ξέρω αν μπορείτε έτσι να... δεν είναι πάνω. Κρίμα. Ο κύριος Κουρέντας είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έκανε την προσπάθεια να είναι υποψήφιος για τη Θεσσαλία, για την περιφέρεια. Δεν τα κατάφερε. Έχασε. Θα μας μιλήσει ένας πανεπιστημιακός, ένας άνθρωπος, πώς μπαίνει στην πολιτική. Και ναι, αλλά το έχασε, ναι. Το, ναι, έχασε, ναι. Το έχασε. Μην το βάζουμε. Ναι. Η νίκη έχασε. Και η ήττα. Με όρους τώρα... Η νίκη, ναι, και η... Ναι. Ναι. Εντάξει, η νίκη και η ήττα στην κέρδισε. Πολιτική, ναι. Εντάξει, χρησιμοποιείται στην πολιτική, ναι, ναι. Γενικώς. Νίκησε, έχασε κλπ. Θα μας λοιπά. Πει ο ίδιος, θέλετε να το γνωρίζετε με τον κύριο Κουρέντα. Είναι πιο σωστό ναι. Να μιλάμε σε αυτή τη συγκυρία. Η πλειοψηφία των πολιτών ενέκριναν αυτό και δεν ενέκριναν το άλλο. Περιφραστικά αλλά θα αυτά το λέμε. Τα πράγματα... Εντάξει. Δεν τον ενέκρινα. Δεν θέλω να υποδείξω πώς να το λέμε. Θέλω να πιάσουμε την ουσία. Στην άλλη στροφή η ιστορία κάνει κύκλους. Και κανείς δεν κρίνεται συγκυριακά σε μία στιγμή. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δρίτσα. Πραγματικά χάρηκα την κουβέντα. Τη χάρηκαν και συνάδελφοι στο κοντρόλ, γιατί μου το επεσήμαναν συνέχεια αυτό στο αυτή. Θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, με υγεία πάνω απ' όλα. Με πολύ χαρά. Ναι. Πάντως εμείς αντιμετωπίζουμε τις εκλογές της 7ης Ιουλίου με πολύ αισιοδοξία και είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα σταθεί με μεγαλύτερη προσοχή στα διλήμματα που όντως προκύπτουν και όντως υπάρχουν. Την καλημέρα μας από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Κουρέντα. Να είστε σε παράθυρο, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα, να έχετε συναντηθεί. Αν γνωριζόσαστε, ο κύριος Δρίτσας, ο κύριος Κουρέντας, από τον Πειραιά ο κύριος Δρίτσας. Εμείς έχουμε, ναι, κοινούς φίλους, τον Γιώργο τον Μπάλια. Μάλιστα. Μάλιστα. Να. Μικρή είναι η Ελλάδα, μικρός είναι ο κόσμος. Κοινός φίλος, κοινός γνωστός. Καλή δύναμη να έχετε και εύχομαι, κύριε Κουρέντα, δύναμη στις προσπάθειες σας. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Δρίτσα.